Χορεύει στα Ρίχτερ η Χαλκιδική. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 22 χιλιόμετρα νότια της Χερσονήσου του Άθο. Προηγήθηκε ισχυρός σεισμός των 5,4 Ρίχτερ. Ανάμεσα στα πόδια της Ετωνίας και της Οδεγιώνης, λίγο πιο έξω, στην κάτω του Βορείου Αιγαίου, αυτό το ρήμα που έχει νοικοποιηθεί στην περιοχή αυτή φαίνεται ένα ρήμα βορειοδυτικών ανατολικών και λίγο κάτω στην κύρια ανεξηγημένη ζώνη που είναι βορειοανατολική και ανατολική. Εκτό εκτού κατά πάσα πιθανότητα πολύ δευτερεύον, ένα μικρό παλαιοκανονικό ρήμα χωρί ιδιαίτερη ενεργοποίηση και χωρί να έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία για τέτοια ρήματα. Γενικά αυτά ρήματα είναι μικρό μήκου, η δραστηριότητα περιορίζει σε ένα μικρό κομμάτι, οπότε μέχρι στιγμή όλα στοιχεία δείχνουν ότι η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου, στο ίδιο περίπου επίκεντρο, σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Η νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χαρακτηρίζεται ασθενής. Ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαζάχος επισημαίνει ότι η σεισμική ακολουθία δεν χαρακτηρίζεται από κάτι ιδιαίτερο και δεν εμπνέει ανησυχία. Δεν ξέρω αν είναι στον θαλάσσιο χώρο και πολλοί ισχυρότεροι σεισμοί εκεί πέρα έχουν προκαλέσει περιορισμένες βλάβες, ακριβώς γιατί η απόσταση των επικέντρων από τη στεριά είναι αυτή η οποία σώζει και περιορίζει πάρα πολύ την σωματοδότητα του φαινομένου. Ξέρω η Νότια Χαλκιδική και το Άγιο Όρος είναι από τις πιο ανακατοικημένες περιοχές, ιδίως αυτή μόνο. Πάντα διαφορετικά τα πράγματα να μιλούσαμε για την καλοκαιρινή περίοδο. Οπότε γενικά, ακόμα και σε ένα απίθανο σενάριο, κάποιο ισχυρότερο σεισμό ή εκπτώσει θα ήταν πάρα πολύ περιορισμένε. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι να προσέχουν το επόμενο διάστημα τι κατοικίε, γιατί κάποιε από αυτέ τι κατοικίε είναι παραθεστικέ και όχι ιδιαίτερα καλή ποιότητα. Αλλά αν εξαιρέσει κανεί αυτό εδώ, εάν λάβει κάποιο τη γιορτή μέτρα από προστασία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχούμε. Η κατάσταση λογικά θα εξελιχθεί πολύ φυσιολογικά. Στο ερώτημα αν το γεγονός ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο μειώνει τη σημασία του φαινομένου, απαντά καταφατικά και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο χθεσινός σεισμός έγινε σε απόσταση 14 με 15 χιλιόμετρων από τις ακτές, σε αντίθεση από τη Φλόρινα, για παράδειγμα, όπου ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Σε δύο διαφορετικές περιοχές, μία Φλόρινα, που βγήκε σαν ένα σημοπεντάμιση και θα το γνωρίσουμε και ακολουθία, και μια ξεχωριστή σημική ακολουθία σε ένα τελείως διαφορετική εξηγενή ζώνη, η οποία ανάλογα σφαγήθηκε. Απλά όταν συμβαίνει κάποια από αυτές να επηρεάζουν περιοχές κατοικημένες, εκτιμώ ότι ήταν πάρα πολύ διευθυντή σήμερα στο θαλάσσιο χώρο και δεν του παίρνουν ποτέ χαμπάρι, ούτε συγκεντρώνουν την προσοχή μα. Τώρα, επειδή έγιναν στην Φλόρινα, επειδή όσοι πούνε σε λίγο την Αγγελική και το Άγιο Όρο, έχουν συγκεντρώσει περισσότερο προσοχή. Την προσοχή μα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είτε ακολουθίε και οι δύο ξέρουν πολύ ομαλά και πολύ ψυχολογικά. Έχουν διαγείρει μικρά σχετικά ρήγματα, δεν προχωράνε παρά, δεν μεταδοτίζει την δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να σχετικό για την εξαίρεση τη ζωή μέχρι στιγμή. Για τους επιστήμονες, ο κλάδος αυτός του ρήγματος Ανατολίας είναι γνωστός και στο παρελθόν. Έχει δώσει μερικούς από τους πιο μεγάλους και καταστρεπτικούς σεισμούς σε όλη τη χώρα.